προσπαθήσω σαν επιμελητής της έκθεσης, κάτι που με ετοιμά ιδιαίτερα και με χαροποιεί, γιατί το να ασχοληθεί κανείς με μια τέτοια γιγάντια φυσιογνωμία όπως ήταν αυτή, όλος είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Θα έλεγα το εξής, ότι θα προσπαθήσω ένα συγκερασμό των κειμένων, γιατί ήταν τόσο ωραία και μεστά και τα του Δημάρχου το κείμενο και της Κατερίνας, που καλύπτουν ένα μέρος και ίσως είναι ευχάριστο γιατί θα παρουσίαζα πολύ εκτεταμένη την ομιλία μου. Ο φιλόλογος είναι ένας καταξιωμένος παγκόσμια δημιουργός που τιμάει την πόλη μας, όλες τις γειτονιές του κόσμου. Είναι ένας πολίτης της πόλης και πολίτης του κόσμου. Κατά συνέπεια υπάρχει μια αποχρέωση, θα έλεγα, μέσα από την τελική αυτή κορυφαία εκδήλωσή μας που καλύπτει το φάσμα των εκδηλώσεων του επετειακού έτους του 23-24, αν είμαστε μέσα. Και είναι μια αποχρέωση, θα έλεγα, μια οφειλής που την είχαμε από παλαιότερα, τη χρωστούσαμε δηλαδή στον δημιουργό, γιατί είναι μια τεράστια φυσιογνωμία και θα έλεγα ότι περί τα 100 μεγάλα του έργα δημόσιας γλυπτικής φιλοξενούνται σε χώρους παγκόσμια, της Γαλλίας και άλλων. Να εστιάσω λίγο στο σκεπτικό της παρουσίασης, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όταν ξεκίνησα να σχεδιάσω όλη αυτή την παρουσίαση, ήταν κάτι τρομακτικό, είχα τρομάξει. Έχω την εντύπωση ότι έχω ξεπεράσει τις δυνατότητες μου. Θεωρούσα σαν στοχοπροσύλωση να δημιουργήσω μια κυβωτό μνήμης πλούσια σε πληροφορία, πυκνότητα και τεκμηρίωση. Και αυτό που με ενδιέφερε κατά βάση ήταν ο θεατής, όταν θα μπει στην αίθουσα και προσεγγίσει όλο αυτό το τεράστιο έργο, να του δημιουργήσω μια ανάλογη κατάσταση ταξιδιού περιπέτειας, όπως αυτή που πίστευε ο φιλόλογος ότι είναι η τέχνη. Έλεγε ότι είναι ένας μακρύς δρόμος που δεν ξέρει που φτάνει, είναι μια μεγάλη περιπέτεια. Ουσιαστικά να δημιουργήσω ένα ταξίδι συναρπαστικό, ταξίδι δράσης και ζωής. Αυτό ήταν η προσήλωση που αυτό ήθελα να κάνω. Θα διαπιστώσετε ότι σε μεγάλο μέγεθος πρέπει να η προσέγγιση να ήταν καλή. Να δούμε τι ήταν αυτό που δίνει το μεγαλείο στο φιλόλογο. Καταρχήν ο φιλόλογος αναζητεί χώρους και διαπιστώνει ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι μόνο μια αναζήτηση πλαστικής και αισθητικής κουλτούρας, αλλά κάτι βαθύτερο, να λειτουργεί οργανικά και να συνομιλεί με τους χώρους που φιλοξενείται, υπηρετώντας τον άνθρωπο. Άρα είναι ανθρωπιστική κατά βάση. Αυτό που τον εμπνέει από την αρχή και τον ελκύει, φαίνεται ότι αυτό αποτελεί και στοιχείο ιδιοσυγκρασίας του και το λέει και ο ίδιος στις αλληλογραφίσεις, στα γραμματά του με τον Χαρίλα, με τον Σακελαρίο, ναι. Αυτό διαφαίνεται ότι το κυρίαρχο στοιχείο που τον απασχολεί είναι τα μεγάλο μεγέθους γλυπτά έργα, αυτά που λέμε μνημιακά, που είναι αφιερωμένα επίσης και υπηρετούν τον άνθρωπο.